Έχουμε τελευταία εξέλιξη, κυρίε και κύριοι. Πάμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη για τη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί είχαμε νωρίτερα, Μαρία Καλησπέρα από την Αθήνα, ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψήφιου Δημάρχου του Ερντογάν κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το κλίμα σου πάει και πολλώνεται ανησυχητικά, Νίκο, στην Τουρκία εν των δημοτικών εκλογών. Σήμερα, λοιπόν, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, πριν από μόλι δύο ώρε, στην περιοχή Κιουτσούκ Σεκμετζέ, έγινε μία ένοπλη επίθεση εναντίον ενό τοπικού συνδέσμου, όπου εκεί βρίσκονταν ο υποψήφιο δήμαρχο του ΑΚΠ αυτή τη περιοχή. Όπω βλέπουμε και στι κάμερε ασφαλεία, ένα άσπρο αυτοκίνητο πλησιάζει. Έχει τέσσερι άνδρε μέσα, όπω φαίνεται από τι κάμερε. Ο ένα από αυτού είναι και ο άλλο, ο συνοδηγό, ουσιαστικά σημαδεύει με το μακρύ κανό όπλο του προ το σύνδεσμο που ήταν ο υποψήφιο δήμαρχο και πυροβολεί. Από την επίθεση αυτή, τώρα, μέχρι στιγμή, φαίνεται ότι υπάρχει μία γυναίκα τραυματία 22 χρονών, όπω λένε οι πληροφορίε. Μάλιστα, ο Ερντογάν είπε ότι είναι βαριά τραυματισμένη. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Yeah. Την καταδίκασε ακόμη και ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, λέγοντα ότι δεν πρόκειται να πετύχουν με οποιαδήποτε επίθεση το στόχο του οι τρομοκράτε. Την καταδίκασαν επίση πάρα πολλοί υπουργοί. Ο υποψήφιο δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου τη Κωνσταντινούπολη, ο Μουράτ Κορούμ, καθώ και ο Εκρέμι Μάμουγλου. Η αστυνομία τώρα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα μεγάλη κλίμακα να βρει του δράστε πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερον να εξακριβώσει τα κίνητρά του. Ο νου όλων βέβαια εδώ να πούμε ότι πηγαίνει που αλλού στην προσπάθεια δημιουργία κλίματο χάου εν των εκλογών. Αν και άσχετα μεταξύ τους. Είχαμε μία επίθεση στο τζαμί, είχαμε μία επίθεση σε καθολική εκκλησία, έπειτα στο δικαστικό μέγαρο και τώρα εναντίον του υποψηφίου δημάρχου, παρόλα Ορτίζε αυτά όλοι συσχετίζουν αυτές τις επιθέσεις Μάλιστα. και αυτά τα γεγονότα με τις εκλογές.